όμορφη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι τραγουδάρα έχει βάλει ο Νίκος Τριφωνόπουλος. Η Άση Μπίλιου. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι όμορφη. Πολύ ωραίο σκουλαρίκι σήμερα. Λάμπη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μπαίνει το φθινόπωρο σήμερα, παιδιά. Μπαίνει το φθινόπωρο σήμερα, παιδιά. Και λάμπει γι' αυτό. Ναι. Είμαι παιδί του φθινοπόρου. Όχι. Το πρωί ψυχάλεσε που ερχόμασταν. Κοίταξε να δεις. Όχι, δεν το λέω έτσι επειδή χάλασε λίγο καιρό. Το λέω πραγματικά γιατί σήμερα έχουμε φθινοπορεινή ησημερία. Δηλαδή. Χάλασε καιρό, λίγο βροχέ δίνει, δεν έχει και τίποτα. Ναι, όχι. Είναι κάτι που ακόμα και 100 βαθμού να έχει έξω. Σήμερα έχουμε φθινοπορεινή ησημερία. Κατάλαβε. Ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, είναι ίση μέρα, ίση νύχτα. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν οι νύχτες μας να μεγαλώνουν μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο, το Δεκέμβρη, που θα έχουμε τη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς. Έτσι, έτσι πάει το πρόγραμμα της φύσης. Θα μεγαλώνουν οι μέρες, θα βαραίνουν οι νύχτες. Συγγνώμη, οι νύχτες. Θα βαραίνουν οι νύχτες. Πολύ φαγητό στο σπίτι, τζάκια, φωτιές. Νύχτα ερχόμαστε, νύχτα θα φεύγουμε. Έτσι, κλεισμένοι σπίτι να μην είμαστε και όλα τα άλλα τα αντέχουμε νομίζω. Λοιπόν, σήμερα μπαίνει ο ήλιος στο ζυγό, έτσι σημαίνεται η φθινοπορεινή ησημερία. Τα τέσσερα ζώδια, ο ζυγός, ο εγώκερος, ο κριός και ο καρκίνος ξεκινούν τις εποχές. Έτσι, έτσι για να μαθαίνουμε και κάτι. Τα σταθερά ζώδια, ο Ταύρος, ο Λέων, ο Σκορπιός και ο Υδροχός είναι στη μέση της εποχής. Και τα μεταβλητά ζώδια, μπράβο, οι Δίδυμοι, οι Παρθένοι, Τοξότες, οι Χθείς, είναι αυτοί που βρίσκονται ανάμεσα στις δύο εποχές. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν μπαίνει ο ήλιος στο ζυγό, να δούμε πώς θα μας επηρεάσει. Όχι μόνο για σήμερα φυσικά, γιατί ο ήλιος μπαίνει στο ζυγό και θα μείνει εκεί μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Όταν θα ξεκινήσουν με το καλό τα γενέθλια των Σκορπιών. Ακριβώς. Σήμερα το βράδυ, 11.30 ώρα περίπου, ξεκινάνε τα γενέθλια των ζυγών για τη φετινή χρονιά. Να τους πούμε χρόνια πολλά και θα ακούσετε τι τέλος πάντων έχει να γίνει. Ευχάριστα, ναι, σε σχέση με άλλες χρονιές, μια χαρά ευχάριστα είναι.